Κύριε εκπρόσωπε, τα τελευταία 24 ώρα παρακολουθούμε μία ένταση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε, με ό,τι αφορά δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, ότι δεν υπάρχει θέμα για το χρέος. Αυτή η αντιπαράθεση έχει ουσία? Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένη η απόφαση του Eurogroup της Μάλτας σε ό,τι αφορά το χρέος? Γιατί εσείς ερμηνεύετε κάπως το θέμα του χρέους, η γερμανική πλευρά το ερμηνεύει κάπως αλλιώς. Και η σημερινή σας αναφορά, η επανάληψη μάλλον, ότι θα εφαρμοστούν μετά το 18, είναι ένα μήνυμα που στέλνετε προς την γερμανική πλευρά? Εγώ δεν έχω καταλάβει να υπάρχει οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών ή γερμανικής κυβέρνησης. Τα επόμενα βήματα είναι σαφώς καθορισμένα. Σε αυτά ακριβώς τα βήματα συμφωνούν όλες οι πλευρές. Και επί τη ευκαιρία να υπενθυμίσω τα εξής. Στο Eurogroup της 24 Μαΐου του 2016 είχε επισημανθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει προσδιορισμός, συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Αυτό πρέπει να ξέρετε, πέραν από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, είναι και προϋπόθεση για το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Για να γίνω πάρα πολύ σαφής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου τη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα απαιτεί και η γερμανική κυβέρνηση, αυτό είναι γνωστό σε όλους, έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους τα εξής. Αν δεν υπάρξει συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, δηλαδή των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2018, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να προχωρήσει σε θετικά αποτελέσματα για την μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, την οποία κάνουν τα τεχνικά του, οι τεχνικές του ομάδες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προϋπόθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ώστε να εγκρίνει συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Επομένως, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφωνία από κανέναν σε σχέση με τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, και θα τα επαναλάβω. Επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Ελλάδα. Ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και προσδιορισμός των προαπαιτούμενων. Στη συνέχεια, Eurogroup, στο οποίο θα εγκριθεί η τεχνική συμφωνία, θα προσδιοριστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και κατά αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτός ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων θα δίνει τη δυνατότητα στο Ταμείο να προχωρήσει σε θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και να εγκρίνει τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Καμία διαφωνία επί όλων αυτών δεν υφίσταται ούτε με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ούτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε με κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο ελληνικό πρόγραμμα. Κυρία Μαλτέζου. Κύριε εκπρόσωπε, πότε θα νομοθετήσει η κυβέρνηση τα μέτρα μετά το Eurogroup, ουσιαστικά μετά την έγκριση, ας πούμε, του SLA από το Eurogroup? Και άλλη μια δεύτερη ερώτηση, μιλάτε για επίτευξη των στόχων, όχι υπέρβαση, μπορείτε να μου το διευκρινίσετε αυτό? Υπέρβαση των στόχων σημαίνει εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων? Βεβαίως, θα σας το εξηγήσω. Σε ό,τι αφορά την ψήφιση των μέτρων, μετά την επιστροφή, μετά την αιαρνή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα έχουμε την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων. Σε αυτή την αποστολή θα αποφασιστούν τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ξέρετε ότι τα προαπαιτούμενα συνήθως ψηφίζονται πριν την συνεδρίαση του Eurogroup, ώστε το Eurogroup στη συνέχεια να μπορέσει να βάλει και τυπικά τη σφραγίδα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, αυτό στο οποίο εμείς επιμένουμε είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνουμε μετά από τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή τα μέτρα 1% αρνητικά, 1% θετικά για το 2019 και 1% θετικά και 1% αρνητικά για το 2020, θα εφαρμοστούν πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστούν στο Eurogroup τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και φυσικά ότι θα έχουμε την ανάλογη κατάληξη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα και φυσικά τη ρύθμιση του χρέους μετά την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μετά την λήξη του ελληνικού προγράμματος. Τώρα, στο δεύτερο ζήτημα, επειδή
επανερχόμαστε διαρκώς στην ίδια συζήτηση. Δηλαδή, σε ποια στις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων, των θετικών μέτρων αν θέλετε ή των μέτρων δημοσιονομικής επέκτασης. Σας λέω λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια αλλά αναγκαστικά σχηματικά. Ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα το 2018 είναι 3,5%. Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε στις αναγκαίες προβλέψεις που θα γίνουν για το 2019 θα θεωρηθεί δεδομένο το 3,5%. Αν, καθώς ξέρετε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα από χρονιά σε χρονιά μεταφέρεται. Δηλαδή αν μία χρονιά έχεις 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, την επόμενη χρονιά υπολογίζεται ότι θα έχεις περίπου το ίδιο πρωτογενές πλεώνασμα αν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σταθεροί. Σε αυτό λοιπόν το πρωτογενές πλεώνασμα του 3,5% το 2018, στην πρόβλεψη που θα γίνει λίγο πριν τη λήξη του έτους, θα προστεθούν και 1% αρνητικά μέτρα. Επομένως, 3,5% συν 1%, 4,5%. Μείον 1% θετικά μέτρα, επιστρέφουμε στο 3,5% που αποτελεί και τον στόχο ο οποίος έχει συμφωνηθεί ή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση θεωρείται δεδομένος για το 2019. Νομίζω, υπό αυτή την έννοια, ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα υπέρβασης των στόχων. Μιλάμε και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, πάντοτε για τις προβλέψεις. 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα το 2018, συν 1% αρνητικά μέτρα ως προς την πρόβλεψη πηγαίνουμε στο 4,5%, αφαιρείται 1% μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης, αυτά τα θετικά μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα που λέμε, επιστρέφουμε στο 3,5% και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να επιτύχουμε τον στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα το 2019. Κύριε Σβέρκο.